Καλημέρα και πάλι σε όλους. Με ακούτε? Τα καταφέραμε, πιστεύω. Όλα καλά, σε ακούμε. Ωραία, ευχαριστώ. Γεννημένος στο Δεκελί της Μικράς Ασίας το 1878, ο Ευστράτιος Πελεκίδης αποφύτησε ως διδάκτορας της φιλολογίας από τη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών. Στη συνέχεια, με υποτροφία της Αρχαιολογικής Εταιρείας, σπούδασε αρχαιολογία στο Μόναχο, πραγματοποιώντας παράλληλα επισκέψεις σε μουσεία της Ευρώπης, στη Βιέννη, το Παρίσι και το Λονδίνο. Το 1907 διορίστηκε σχολάρχης του Ελληνικού Σχολείου Ανδρίτσενας και το επόμενο έτος καθηγητής στο Γυμνάσιο Μυτιλίνης. Κατά το διάστημα 1908-1914 υπηρέτησε στην Ευαγγελική Σχολή Σμύρνης, εκτελώντας και χρέη επιμελητή του Αρχαιολογικού της Μουσείου, καθώς και στο Ελληνογερμανικό Λύκειο της πόλης, αρθρογραφώντας και στο μηνιαίο του περιοδικό. Στα τέλη του 1914, ο Πελεκίδης θα διοριστεί επιμελητής αρχαιοτήτων Α τάξης στο Μουσείο της Ακρόπολης, με προϊστάμενο τον Αντώνιο Κεραμόπουλο. Όταν το καλοκαίρι του 1915 το Υπουργείο Συγκοινωνίας αποφάσισε μία σειρά εργασιών επιχωμάτωσης και αναδάσωσης στο Δέλτα του Φαλήρου, ο Κεραμόπουλος, έχων άλλες ασχολίες, ανέθεσε στον Πελεκίδη την επιβεβλημένη ανασκαφική διερεύνηση στην περιοχή, καθώς λίγα χρόνια πριν είχε αποκαλυφθεί εκεί τμήμα της αρχαίας Φαλυρικής Νεκρόπολης. Η έρευνα έμελε να φέρει τον Πελεκίδη στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, καθώς ανακαλύφθηκαν οι αποτυμπανισμένοι του Φαλήρου. Μια ομαδική ταφή 17 ή 18 σιδεροδέσμιων καταδίκων, που τον 5ο αιώνα π.Χ. είχαν εκτελεστεί με αποτυμπανισμό, με έναν αργό δηλαδή βασανιστικό και ατιμωτικό θάνατο, υβριζόμενοι και λιδωρούμενοι από το ορισμένο πλήθος και είχαν εντεφιαστεί εν συνεχεία άνευ κτερισμάτων, άφυλοι και άκλαυτοι. Το πρωτοφανές έβριμα μετέτρεψε την ανασκαφή σε λαϊκό προσκύνημα. Από του Πρωθυπουργού και των Υπουργών μέχρι του τελευταίου πολίτου, πολλοί και συχνοί ήταν οι επισκέπτες που κατά εκατοντάδες κατεβίβαζαν ο ηλεκτρικός τροχιόδρομος εξ Αθηνών και περιχώρων. Αρχαιολόγοι και αρχαιολογούντες εξέφραζαν απόψεις στον ημερήσιο τύπο σχετικά με την ταυτότητα των νεκρών και το πιθανό αδίκημα στο οποίο είχαν περιπέσει, ενώ ο Πελεκίδης κατηγορήθηκε ότι ήταν μαλλιαριστής, άθεος και σοσιαλιστής και επιχειρούσε να αμαυρώσει την εικόνα της αρχαίας Αθηναϊκής Δημοκρατίας, παρουσιάζοντας τους κτίσαντες των Παρθενώνα ως βάρβαρους και ανάξιους. Ο Πελεκίδης θα ανταπαντήσει στις εναντίον του κατηγορίες με μια υποδειγματική μελέτη των ανασκαφικών δεδομένων, η οποία δημοσιεύτηκε στο Αρχαιολογικό Δελτίο το 1917. Τον Ιούνιο της ίδιας χρονιάς θα λάβει μέρος με επιτυχία στον γραπτό διαγωνισμό του Υπουργείου και στις 9 Αυγούστου 1917, δύο μήνες αφότου η χώρα είχε εισέλθει ενεργά στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και 4 μόλις μέρες μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που θα άλλαζε ριζικά τη φυσιογνωμία της Θεσσαλονίκης, θα διοριστεί έφορος αρχαιοτήτων της 4ης Αρχαιολογικής Περιφέρειας. Η θέση του εφόρου παρέμενε καινή επί σχεδόν έναν χρόνο, καθώς ο φιλοβασιλικός προκάτοχός του, Γεώργιος Οικονόμος, είχε εγκαταλείψει τη Θεσσαλονίκη μετά την εκδήλωση του κινήματος της Εθνικής Άμυνας το Σεπτέμβριο του 1916. Όταν ο Πελεκίδης φτάνει στη Θεσσαλονίκη στα τέλη Αυγούστου 1917, έρχεται αντιμέτωπος, όπως και ολόκληρη η πόλη, με τις χαοτικές συνέπειες της πυρκαγιάς. Επί μέρες αναζητά τα κλειδιά του χρηματοκιβωτίου και της βιβλιοθήκης και τις φραγίδες της εφορίας που στεγαζόταν στο κτίριο του διοικητηρίου, αντιμετωπίζοντας μεγάλες δυσκολίες στην διεκπαιρέωση των υπηρεσιακών υποθέσεων. Επίσης, παρά τα επανειλημμένα έγγραφά του προς το Υπουργείο, θα χρειαστεί να περιμένει περισσότερο από έναν χρόνο μέχρι να το αποσταλούν από τον Οικονόμο ο κατάλογος των βιβλίων και το ευρετήριο των αρχαίων που φυλάσσονταν στο υπόγειο του διοικητηρίου, ώστε να προχωρήσει στην απογραφή τους. Στο μεταξύ, έφορος και αρχαία θα μετακομίζουν διαρκώς από γραφείο σε γραφείο και από όροφο σε όροφο, εξαιτίας της ανάγκης να εξευρεθούν χώροι για την εγκατάσταση της διεύθυνσης θυμάτων πυρκαγιάς που μεριμνούσε για την περίθαλψη και τον επισιτισμό των πυρόπληκτων. Παρά τις δυσκολίες, ο Πελεκίδης θα αρχίσει σταδιακά να οργανώνει τη λειτουργία της εφορίας. Πρώτη του μέρημνα υπήρξε η πρόσληψη δύο φυλάκων
και ο διορισμός του καθηγητή του Παρθεναγωγείου Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνου Αβράσογλου, ως επιμελητή αρχαιοτήτων. Περιδιαβαίνοντας τακτικά τους δρόμους της πόλης, ο Πελεκίδης επιθεωρεί τα μνημεία και εντοπίζει διάσπαρτες αρχαιότητες, προβαίνοντας σε κατασχέσεις ή απευθύνοντας έγγραφες συστάσεις όταν διαπιστώνει παραβάσεις του αρχαιολογικού νόμου. Με συνεχή έγγραφα εκφράζει τη διαμαρτυρία του για τη συστηματική κατεδάφιση των αρχαίων τυχών, διαπιστώνοντας με πικρία ότι μετά μίαν το πολύ δεκάδα ετών δεν θα υπάρχει ουδέ λίθος επιλήθου. Αγανακτισμένος, θα αποστείλει αντίτυπα του αρχαιολογικού νόμου στη Δημαρχία και στη Διεύθυνση Δημοσίων Κτημάτων Θεσσαλονίκης, που ελαφρά τη συνειδήσει και με μεγάλη προθυμία εξέδιδαν άδειες κατεδάφισης των τυπών και ανέγερσης παραπηγμάτων συναπτών προς αυτά. Παρά τις συνεχείς έγγραφες εκκλήσεις του Πελεκίδη προς το Υπουργείο, προκειμένου να ερευνήσει μια σειρά μακεδονικών τύμβων στα νότια της πόλης, των οποίων ηλιώθη το εξωτερικό σχήμα ή ηλατώθη το περιεχόμενο, ένεκα στρατιωτικών ή άλλων αναγκών, η ανασκαφή δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω έλλειψης της σπόρων. Επικαλούμενος ωστόσο τον αναπόδραστο κίνδυνο διαρπαγής και απεμπολίσεως πολυτιμωτά των αρχαιοτήτων, που αποδείκνυαν την ελληνικότητα της Μακεδονίας και αποτελούσαν σχολείων εθνικού φρονηματισμού, θα κατορθώσει να εξασφαλίσει πιστώσεις από την Οικονομική Επιτροπή Νομού Θεσσαλονίκης για τη διενέργεια ανασκαφών στο στρατόπεδο Εμπειρίκου ανατολικά της Τούμπας Θεσσαλονίκης και στο αρχαίο νεκροταφείο στο συνοικισμό προσφύγων του Βαρδαρίου. Τα τελευταία χρόνια ερευνάται μεθοδικά το πλαίσιο της δράσης των στρατευμένων Αγγλογάλων αρχαιολόγων κατά τη διάρκεια του Μεγάλου Πολέμου, που είχε ως κατάληξη τη μεταφορά μεγάλου αριθμού μακεδονικών αρχαιοτήτων στο Μουσείο του Λούβρου και στο Βρετανικό Μουσείο του Λονδίνου. Και ακόμη, ο τρόπος που η αρχαιολογία και οι αρχαιότητες λειτουργήσαν ως εργαλείο για την άσκηση εξουσίας και προπαγάνδας, για την ενίσχυση του γοήτρου και την επίτευξη των πολιτικών και διπλωματικών βλέψεων των χωρών του στα Βαλκάνια. Έχει επίσης καταγραφεί και η αγωνιώδης προσπάθεια του Πελεκίδη να διασφαλίσει τις μακεδονικές αρχαιότητες εν μέσω της πολεμικής συγκυρίας, στη βάση όσων είχαν συμφωνηθεί μεταξύ συμμάχων και ελληνικής πλευράς. Η συμφωνία προέβλεπε ότι όλες οι αρχαιότητες που θα εντοπίζονταν από τις συμμαχικές δυνάμεις κατά την κατασκευή οχυρωματικών έργων ή διατακτικών ανασκαφών υπό την επίβλεψη του εφόρου, μετά τον πόλεμο θα αποδίδονταν στις ελληνικές αρχές σύμφωνα με τον αρχαιολογικό νόμο. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν, ο Πελεκίδης ήρθε σε επαφή με το έργο των Αγγλογάλων αρχαιολόγων και συνεργάστηκε κατά βάση αρμονικά μαζί τους, μέχρι τη στιγμή που πληροφορήθηκε ότι οι αρχαιότητες της Βρετανικής στρατιάς βρίσκονταν συσκευασμένες στο Τελωνείο Θεσσαλονίκης καθοδόν προς το Λονδίνο. Με διαβήματα και έγγραφες διαμαρτυρίες, ο έφορος θα καταβάλει απέλπιδες προσπάθειες να σπάσει τον επικοιοκρατικό μονόλογο των συμμάχων και να διασώσει το κύρος της αρχαιολογικής υπηρεσίας έστω και στο επίπεδο των εντυπώσεων. Φέρεται μάλιστα να έκατσε πάνω στο κυβότια στο Τελωνείο προκειμένου να αποτρέψει τη μεταφορά τους. Ωστόσο, το ζήτημα είχε περάσει πλέον στη σφαίρα της διεθνούς διπλωματίας και της εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδας, που συμφώνησε τελικά στη δωρεά των αρχαιοτήτων, προσδοκώντας με τη σειρά της την ικανοποίηση από τους συμμάχους των μεταπολεμικών, εδαφικών, αλυτρωτικών και εθνικών της διεκδικήσεων. Μετά τη λήξη του Μεγάλου Πολέμου, η εφορία θα λειτουργήσει για πρώτη φορά στην ιστορία της σε συνθήκες ομαλότητας ή ορθότερα σε συνθήκες μη πολεμικές, καθώς μόνο ομαλή δεν μπορεί να χαρακτηριστεί η κατάσταση που επικρατεί ολόκληρη τη μεσοπολεμική περίοδο στη χώρα, εν μέσω των τραγικών συνεπειών της μικρασιατικής καταστροφής, της οικονομικής αστάθειας, των απεργιών και των κοινωνικών κινημάτων, της συνεχούς εναλλαγής κυβερνητικών σχημάτων και πολιτευμάτων, στρατιωτικών πραξικοπημάτων, δημοψηφισμάτων, δικτατοριών. Η εικόνα της μεσοπολεμικής Θεσσαλονίκης αποτυπώνεται εύγλωτα στις δηλώσεις που έκανε το 1928 ο Γενικός Διοικητής Μακεδονίας Αχιλλέας Καλεύρας. «Δυστυχώς», έλεγε, «η Θεσσαλονίκη δεν είναι μόνον εκείνη που παρουσιάζεται στην πύρη καυστών ζώνην. Μεγαλοπρεπής, νεοτεριστική, δροσερά και ζηλευτή ενίοτε εις γοητείαν. Έχουμε και μίαν άλλη Θεσσαλονίκη. Την πόλη των ταπεινών, των θλιβερών, των παραπηγμάτων, της δυστυχίας, του βαρυτά του μόκθου, της τραγικής εξαθλιώσεως. Η μεσοπολεμική Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη αντιφατική.
Μια πόλη μετέωρη ανάμεσα στο ιδεατό παρελθόν που προσπαθεί να ανακτήσει και τις σύγχρονες δυσκολίες που πασχίζει να ξεπεράσει, προσβλέποντας ταυτόχρονα στον εξευρωπαϊσμό της. Τα πρώτα δύο χρόνια μετά την πυρκαγιά, το κέντρο της Θεσσαλονίκης ήταν ένας απέραντος ερπιώνας. Μέσα από τα αποκαίδια και τα χαλάσματα, όπου έβρισκαν κατάλημα πολλοί πρόσφυγες και Ισραηλίτες πυροπαθείς μετά την απώλεια των κατοικιών τους, θα αρχίσουν να αποκαλύπτονται ερείπια αρχαίων κτηρίων, να αναδύεται στην επιφάνεια η ραχοκοκαλιά της αρχαίας και της Βυζαντινής πόλης. Το καλοκαίρι του 1919, η εκπόνηση του φιλόδοξου σχεδίου για την πολεοδομική αναδιάρθρωση της Θεσσαλονίκης, που η κυβέρνηση των Φιλελευθέρων είχε αναθέσει στην Επιτροπή Εμπράρ μετά την πυρκαγιά, είχε ήδη ολοκληρωθεί. Εν όψει λοιπόν των επικείμενων εργασιών εκτέλεσης της νέας δημοτομίας, στον άγραφο πια χάρτη της περίκτυπης της ζώνης, ο Πελεκίδης, φοβούμενος ότι η ίχνη της αρχαίας πόλης ή και σπουδαία μνημεία θα μπορούσαν να επιχωματωθούν ή να καταστραφούν από τους επιτετραμμένους μηχανικούς, θα ζητήσει από το Υπουργείο, επί Ματέο και πάλι, πιστώσεις για τη διενέργεια ανασκαφών, ώστε να μην παρέλθει με μεγίστη ιστορική και εθνική ζημία η δεδομένη ευκαιρία μιας τόσο σπουδαίας αρχαιολογικής ερεύνης. Κατά τα επόμενα χρόνια, ωστόσο, ο Πελεκίδης θα πραγματοποιήσει μια σειρά ανασκαφών στην Αμφίπολη, την Έδεσα, τα Βραχνά Καλυβίων, αλλά και στη Θεσσαλονίκη, που εξαιτίας της ανοικοδόμησης και των εργασιών διάνοιξης δρόμων και δημιουργίας δικτύου αποχέτευσης, είχε μετατραπεί κυριολεκτικά σε εργοτάξιο. Αυτή η αναμόχλευση της τρωματογραφίας της πόλης έφερνε στο φως καθημερινά δεκάδες αρχαιότητες, προκαλούσε όμως και διαμαρτυρίες, καθώς για πολλούς οι αρχαιότητες αποτελούσαν τροχοπέδι στον εξυγχρονισμό της πόλης. Στις αρχές του 1921, κατά τη διάνοιξη της Διαγωνίου Βαρδαρίου, θα εντοπιστεί το σημαντικότερο αρχαιολογικό έβριμα της ελληνιστικής Θεσσαλονίκης, το Ιερό των Αιγυπτίων Θεών. Ωστόσο, το αίτημα του Πελεκίδη για τη διενέργεια ανασκαφής συνέπεσε χρονικά με την περίοδο που είχε αναλάβει την εξουσία το Λαϊκό Κόμμα μετά τη νίκη του έναντι της Βενιζελικής Παράταξης. Ο Βενιζελικός Πελεκίδης θα βρεθεί στο στόχαστρο των κομματικών παθών, απειλούμενος με μετάθεση σε κάποιο νησί των Κυκλάδων, ενώ όπως τον πληροφόρησε το Υπουργείο, η ανασκαφή θα διεξαγόταν σε βραδύτερο χρόνο από τον οικονόμο, που προοριζόταν να λάβει και πάλι καθήκοντα εφόρου στη Θεσσαλονίκη. Χάρη ωστόσο στη μεσολάβηση της συζύγου του μετέπειτα αρχηγού του Λαϊκού Κόμματος Παναγή Τσαλδάρη, της Λίνας Λάμπρου Τσαλδάρη, ο Πελεκίδης τελικά θα διατηρήσει τη θέση του. Ωστόσο, η ανασκαφή του ιερού θα ξεκινήσει μήνες μετά, θα διακοπεί λόγω οικονομικής στενότητας, για να συνεχιστεί τελικά από τον Χαράλαμπο Μακαρόνα σε γειτονικό οικόπεδο 18 χρόνια αργότερα, το 1939, οπότε και το μνημείο καταχώθηκε οριστικά λόγω των υπέρογκων δαπανών που απαιτούσαν οι απαλωτριώσεις. Παράλληλα, ο Πελεκίδης θα αναλάβει προσωπικά το ζήτημα της εξέβρεσης στέγης για το Αρχαιολογικό Μουσείο της πόλης, καθώς οι προτάσεις που διατυπωνόταν από την Επιτροπή του Νέου Σχεδίου για την εξέβρεση οικοπαίδου και την ανέγερση νέου κτηρίου τοποθετούσαν τον ορίζοντα της δημιουργίας του εις πολύ απομακρυσμένου μέλλοντος χρόνους. Τελικά, στα τέλη του 25, χάρη στην επιμονή του Πελεκίδη, θα παραχωρηθεί από το Κεντρικό Γραφείο Ανταλλαξίμων το Γενή Τζαμί για την προσωρινή εγκατάσταση του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, μετά βέβαια από τις απαραίτητες διαρρυθμίσεις. Το 1926 υπήρξε κομβική χρονιά για τη μεσοπολεμική πορεία της Θεσσαλονίκης, καθώς έλαβαν χώρα μια σειρά γεγονότων που αποτέλεσαν τομές στην ελληνική διαδρομή της πόλης. Εκτός από την έναρξη της λειτουργίας του Αρχαιολογικού Μουσείου στο Γενή Τζαμί, ψηφίστηκε νόμος για την ίδρυση ελεύθερης ζώνης στο λιμάνι της πόλης, αλλά και για την ίδρυση πανεπιστημίου, αποφασίστηκε η ενοικοδόμηση του Ναού του Αγίου Δημητρίου, ξεκίνησε η λειτουργία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Προς την ίδια κατεύθυνση της ελληνοποίησης, είχα συμβάλει επίσης η αναχώρηση των μουσουλμάνων της πόλης λόγω της ανταλλαγής πληθυσμών το 1924, η επακόλουθη καταστροφή του μουσουλμανικού νεκροταφείου και η κατεδάφιση των Οθωμανικών μιναρέδων το 1925. Ο Πελεκίδης ανήκει στον κύκλο των διανοουμένων του ελληνικού αστισμού των αρχών του 20ου αιώνα, που υποστήριζε την πιο φιλόδοξη, δυναμική και σφαιρική προσπάθεια για τον αστικό εξυγχρονισμό της πόλης, όπως αυτή εκφραζόταν από τις ιδέες του βενιζελισμού.
Πέρα από την επαγγελματική τους ενασχόληση, τα πρόσωπα αυτά παρήγαγαν και διατύπωναν ιδέες για μια σειρά ιστορικών, φιλοσοφικών και δημόσιων ζητημάτων, αναπτύσσοντας ενεργή δράση στο κοινωνικό γίγνεσθε της εποχής. Την περίοδο του Μεσοπολέμου γνωρίζει άνθηση η έκδοση νέων περιοδικών, που λειτουργούσαν ως το κατεξοχήν δημόσιο βήμα των διανοουμένων, συγκροτώντας ένα δυναμικό πεδίο πολιτικών, πνευματικών και αισθητικών αναζητήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, τον Ιούνιο του 1922, ο Πελακίδης, μαζί με τον διευθυντή του διδασκαλείου Αρένων, Νικόλα Ολούβαρη, αποτινόμενοι σε εκείνους που φροντίζουν για το ωραίο και το αληθινό, Αγγελική, δεν έχω σημειώσει το επόμενο slide, συγγνώμη, ξεκινούν την έκδοση του περιοδικού Αυγή, που περιλάμβανε φιλολογικά και επιστημονικά θέματα, εις ύφος απλούν και σαφές διόλους, μεταξύ των οποίων και μια μελέτη του Πελακίδη για τον Διονύσιο Σολωμό. Κατά τη δεκαετία του 1920, ο Πελακίδης συγκαταλέγεται ανάμεσα στους προτεργάτες της πνευματικής ζωής της Θεσσαλονίκης. Αποτελεί μέλος επιστημονικών συλλόγων, της Επιτροπής για τη Διαφύλαξη και την Περισυλλογή των Κοιμηλίων των Μικρασιατών Προσφύγων, πολλά από τα οποία αποθηκεύονται προσωρινά στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, μέλος επί σειρά ετών της Επιτροπής Μετονομασίας των Ξενόφωνων Συνοικισμών και Κοινοτήτων Μακεδονίας, της Επιτροπής για την Ανέγερση Ηρώου, που θα μνημόνευε όλα τα σημαντικά γεγονότα στη σύντομη ζωή της ελληνικής Θεσσαλονίκης, αλλά και μέλος της Κρητικής Επιτροπής για την Ανάδειξη της Μης Μακεδονία-Θράκη στα πρώτα καλλιστεία που κατά τη μόδα της εποχής διοργανώθηκαν στην πόλη το 1929. Και ακόμα δίνει διαλέξεις, διδάσκει ιστορία του πολιτισμού και της τέχνης στο πρότυπο Παρθεναγωγία Νούκα Σχοινά, πρωτοστατεί στην ίδρυση της Χριστιανικής Αδερφότητας Νέων Θεσσαλονίκης, της οποίας διετέλεσε πρώτος πρόεδρος, στηρίζοντας από διάφορα πόστα και με κάθε τρόπο τόσο τις δράσεις της όσο και την προσπάθειά της για την ενέγερση κτηρίου. Εκφωνεί τον πανηγυρικό λόγο κατά την επέτειο των 100 χρόνων από το θάνατο του Λόρδου Βίρονα, διασώζοντας, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα της εποχής, το κύρος των δημοτικών αρχών, που λόγω αδιαφορίας και τεμπελιάς είχαν αποφασίσει τελευταία στιγμή και με σπασμωδικό τρόπο να συμμετάσχουν στον Πανελλήνιο Εορτασμό. Στηρίζει το θεσμό της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης με κείμενα για τον οδηγό της σχετικά με την οικονομική ζωή της αρχαίας Θεσσαλονίκης, συνεργάζεται με τον ΕΟΤ στη σύνταξη μικρού τοπικού οδηγού σε ό,τι αφορούσε την ιστορία της πόλης και τα μνημεία της. Το 1928 ο Πελακίδης εκλέχθηκε τακτικός καθηγητής στην έδρα της Επιγραφικής και των Πολιτικών Αρχαιοτήτων στη Φιλοσοφική Σχολή του νεοσύστατου τότε Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπου εκτός από τα φροντιστηριακά σεμινάρια επιγραφικής, δίδασκε μαθήματα σχετικά με τους κοινωνικούς και πολιτιακούς θεσμούς της αρχαίας Αθήνας, της Σπάρτης και της Κρήτης. Η εκλογή του Πελακίδη είναι σημαντική για την ιστορία της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα, καθώς μαζί με τον Κωνσταντίνο Ρωμαίο, τον Αλέξανδρο Δελμούζο, τον Δημήτριο Ευαγγελίδη και τον Λάζαρο Βελέλη, υπήρξαν οι πρώτοι καθηγητές που δεν είχαν διοριστεί με απόφαση του Υπουργού Παιδείας ή του Υπουργικού Συμβουλίου, αλλά είχαν εκλεγεί από τη σχολή. Παράλληλα με τα καθηγητικά του καθήκοντα στο Πανεπιστήμιο, ο Πελακίδης θα εξακολουθήσει να ασκεί χρέη εφόρου μέχρι τις αρχές του 1934, που τον διαδέχτηκε ο Νικόλαος Κοντζιάς. Όσοι τον έζησαν από κοντά, περιγράφουν τον Πελακίδη ως έναν άνθρωπο χαμηλών τόνων, εργατικό και φιλομαθή, που διέθετε χιούμορ, ευγένεια και σπάνια διέστηση του αρχαιολογικού χώρου. Κατά τα έτη 1933-36 και 40-41, ο Πελακίδης διετέλεσε κοσμήτωρας της Φιλοσοφικής Σχολής, ενώ το 1940, λόγω της αφιπηρέτησης πολλών καθηγητών, ανέλαβε την πρώτη έδρα της αρχαιολογίας. Συνταξιοδοτήθηκε γύρω στα τέλη της δεκαετίας του 40 και απεβίωσε το 1958 σε ηλικία 80 ετών. Σας ευχαριστώ πολύ και συγγνώμη για την ταλαιπωρία.